Με ένα ψηφιακό τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι Έλληνες πολίτες, μπορούν αυτή τη στιγμή με τους κωδικούς του TaxisNet από το σπίτι τους να ρυθμίσουν τα δάνεια και την ιστορία των οφειλών για την πρώτη κατοικία. Και μάλιστα το κράτος συμβάλλει σε αυτό, δίνοντάς τους ένα ποσό ανάλογο με τη δόση που θα βγει, ώστε να την καλύψουν και ακόμη και όλο το ποσό, εάν τα εισοδήματά σου είναι κατώτερα από τη δόση η οποία θα βγει. Αυτό είναι η πρώτη φορά γίνεται αυτή η προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως για πρώτη φορά γίνεται το επίδομα ενοικίου. 700.000 συμπολίτες μας σήμερα παίρνουν για πρώτη φορά επίδομα ενοικίου, είναι για τα μεσαία στρώματα αυτό, δεν είναι για τη φτώχεια. Δεν είναι για τη φτώχεια, γιατί τα εισοδήματα είναι πάνω από 14.000 ευρώ. Δεν είναι για την ακραία φτώχεια, λοιπόν. Μάλιστα. Και αυτό ωφελούνται χιλιάδες συμπολίτες μας αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή που δεν έχουν σπίτι. Πρώτη κατοικία. Κανείς άλλος δεν έκανε ένα τόσο ευρύ πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του λαού. Ναι, κύριε Ακουμάτο. Αν έχετε και κάτι από την προηγούμενη κουβέντα και θέλετε να σχολιάσετε, η κουβέντα είναι εξής, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε ποτέ αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές. 9,5 μονάδες. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε επί Καραμαλή ούτε επί Σαμαρά. Κανένα. Πρώτη φορά. Ένα. Το δεύτερο. Λέει η κυρία ότι. Φωτίου. Για Φωτίου. Πρώτη φορά, κυρία Φωτίου, για πρώτη φορά καλύψαμε την πρώτη κατοικία. Ξεχνάει ότι μέχρι 31/12/14 με νόμο είχαμε απαγορεύσει τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Με νόμο! Αφήστε με νόμο! Ακούστε, κυρία Φωτίου. Ούτε το νόμο λέτε, Κατσέλη, λέτε λόγια. Λέτε, λέτε για το κράτος πρόνοιας. Ο λαός χωρίς δεν σας διέκοψε καθόλου. Που λέγατε άλλα λόγια. Δεν σας διέκοψε ποτέ. Δεν σας διέκοψε. Θέλετε να κάνουμε έτσι. Να το κάνουμε. Δεν σας διέκοψε. Λοιπόν, να κάνουμε. Εγώ δεν σας διέκοψα. Άκουσα και λέγατε αυτά και δεν σας διέκοψα. Σας λέω λοιπόν. Ήταν τόσο καλό το κράτος πρόνοιας, τόσα πολλά τα επιδόματα που σας μαύρισε ο λαός. Και δείτε που θα πάτε. Να γιατί πούμε δεν έχετε αντίληψη, μετά δεν για τα επιδόματα. Εικόνα, αν μας μαύρισε ο λαός, δεν που λέτε εσείς, με 24% δεν σε μαυρίζει ο λαός. Είναι 24%. Αυτό που πήραμε στις ευρωεκλογές. Δεν σε μαυρίζει ο λαός. Να κρατηθείτε λιγάκι. Να περιμένετε το λαό. Να μην έχετε αυτή την αλαζονία. Ότι το έχετε στην τσέπη σας. Την πρωτιά. Την έχετε στην τσέπη σας την πρωτιά. Το 9,5 είναι γεγονός. Θέλετε και αυτοδυναμία. Μιλάω γεγονότα, δεν μιλάω λαζονία. Για να μας φτάσετε εκεί. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν διαβάζετε το μήνυμα. Για να μας φτάσετε εκεί που μας παραδώσατε. Δεν τα ακούτε κανένα. Δεν τα ακούτε κανένα. Ολοκληρώστε και εσείς, κύριε Ακουμάτο. Ολοκληρώστε. Δεν διαβάζετε το μήνυμα. Το μήνυμα δεν το διαβάσατε. Ολοκληρώστε. Το μήνυμα το διαβάσατε. Λόγια, όμως όλες με πιστεύει. Γιατί πρώτη κατοικία. Εμείς το είχαμε απαγορεύσει να γίνει πληστηριασμός. Το είχατε δηλώσει κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη. Σήμερα είναι όλα εκεί. Στους τραπεζίτες είναι. Σε ποια σπίτια πρώτα. Τα χιλιάδες θέματα. Δεν μπήκαν στην Ελλάδα. Λέτε τώρα για τα επιδόματα. Είναι ντροπή να λέγονται. Αφήστε να σταματάτε, κυρία, κυρία μου. Μα την άποψή του λέει. Αφήστε να τελειώσω. Την άποψή του λέει. Το δεύτερο. Μιλάτε για τα επιδόματα και μιλάτε για το επίδομα ενοικίου. Ξέρετε ότι με 70 και 80 ευρώ δεν σώζει το κόλπο. Εκεί που κάνετε το λαό. Παραπάνω, το, φαντάζομαι, επίδομα είπα εγώ, τι είναι αυτά, κυρία μου. Γιατί τι κουμπάρισε την καθηγήτρια εδώ. Αφήστε με να μιλήσω. Εγώ δεν μπορώ αφήστε με λοιπόν να μιλήσω. Σταμάτησε λίγο. Λέω λοιπόν, το 70. Τι έχει ανάγκη ο λαός. Έχει τα ψίχουλα και το. 41 δισεκατομμύρια επιπλεόνασμα και ψίχουλα στο λαό. Το γδίσατε, το γδάρατε με τις φορολογικά και τώρα έχει και μου λέτε. Δουλειά θέλει. Δουλειά κανονική. Όχι με 300 και 200 ευρώ. Δεν σε ανησυχεί αυτό. 200 και 300 ευρώ το 3ωρο και 4ωρο. Δεν σε πείτε ότι 200 ευρώ το επίδομα. Δεν έχουμε απαντήσει. Δώστε ελάχιστο κείμενο εισόδημα. Για να το δίνατε. Παραδίνετε. Εμείς δεν δώσαμε 200, το ελάχιστο κείμενο. Εμείς δεν δώσαμε. Ή εσείς που αφήσατε το λαό εμείς να πεθαίνει χωρίς ένα ευρώ. Το είναι ξακουτάλια. Ούτε ένα ευρώ. Κάνετε λάθος. Ούτε ένα ευρώ δεν δώσαμε. Ούτε ένα ευρώ δεν δώσατε μέχρι το 2015. Θέλει δουλειά να ζει. Δεν θέλει το επίδομά σου. Δεν θέλει την αδελφή Τερέζα. Θα το κορίσει. Ευχαριστούμε για το αξιοπρέπεια. Κύριε Γιακουμάτο. Κύριε Καμαστίνα, να κλείσουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Πέστε. Η οικονομία είναι στο επίκεντρο. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Επιδημοτική πολιτική, δουλειές, υπάρχει μια σύγκρουση. Το κίνημα αλλαγής. Θέλω πώς στέκεται να διευκρινίσω, βεβαίως. Επειδή το επίκεντρο. Γιατί σας λένε και σωστά Φωτίου, ότι είστε πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, πιθανώς. Κοιτάξτε. Πού είμαστε πιο κοντά με τη Νέα Δημοκρατία.
στο ότι θέλουμε, που είμαστε πιο κοντά, ναι, 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 και που διαφέρουμε. Θέλουμε την ανάπτυξη πάση θυσία. Αυτό είναι βέβαιο. Σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την πολιτική που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε ανάπτυξη, σαφώς. Λοιπόν, ή τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή που θέλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι που εάν είμαστε βγει, λίγο πιο κοντά. Αν δεν βγει αυτό δυνάμωσε, πείτε ότι είναι πρώτο κόμμα. Αφήστε με να το απαντήσω αυτό που με ρωτάτε. Λοιπόν, είμαστε λίγο πιο κοντά με την ανάπτυξη. Είμαστε όμως αντίθετοι με το κοινωνικό κράτος. Εμείς λέμε ότι το κοινωνικό κράτος, όχι μόνο όσο ο ΣΥΡΙΖΑ το στηρίζει, αλλά πολύ περισσότερο όσο το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να επανέλθει στην περίοδο εκείνη. Άρα, ανάπτυξη με δωρεάν υγεία κτλ. Ανάπτυξη με κοινωνικό. Εδώ λοιπόν έχουμε διαφορά μεγάλη με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν ο Μητσοτάκης... Και έχουμε επίσης διαφορά και με το ΣΥΡΙΖΑ στο ότι στην επιδοματική πολιτική, η οποία είναι αναγκαία όπως είναι σήμερα, την πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία για σήμερα, ναι, αλλά δεν τη θέλουμε για αύριο. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να υπάρχουν πραγματικά μισθοί και συντάξεις τέτοιες που να μην χρειάζονται επιδόματα. Πρέπει να κλείσουμε. Άρα λοιπόν, ανάπτυξη. Να, άρα λοιπόν, έχουμε ουσιαστικές διαφορές. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Εάν πείτε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά τα τέλος πάντων προβλέψεις, Μητσοτάκης είναι πρώτο κόμμα. Ναι. Και δεν έχει αυτοδυναμία. Ναι. Θα βάλετε πλάτη. Η κυρία Γεννηματά είπε ως αρχηγός του κόμματος ότι την Ελλάδα την αφήσουμε στο έλεος του Θεού, όπως το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Διότι μας κατηγορούν συνέχεια ότι κάναμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα τότε, με το ΣΥΡΙΖΑ θα κάναμε συγκυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν αφήναμε την Ελλάδα έτσι. Άρα λοιπόν, κατά συνέπεια, και σήμερα, αυτό είπαμε. Και μάλιστα λέει συνέχεια η κυρία Γεννηματά, ότι θέλει για να βγει η χώρα από την κρίση μια συγκυβέρνηση των τριών κομμάτων. Αυτό λέει συνέχεια. Σαφής, κύριε Καμαστινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα Δωδεκάνησα. Κύριε Γιακουμάτου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην Β' Αθηνών, στο δυτικό τομέα. Κύριε Αφωτίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.